Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι η ζωή των ανθρώπων που πορεύονται για χρόνια με μια σοβαρή ασθένεια? Ίσως αυτή η συνθήκη αφορά και πολλούς από εσάς. Ο Κώστας Κεπαρνιάς έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, αλλά μπρατσέτα με τον καρκίνο. Από τα 8 του που διαγνώστηκε για πρώτη φορά, μέχρι σήμερα, στα 25 του, ο καρκίνος είναι μια σταθερά στη ζωή του. Άλλες σταθερές είναι το χιούμορ του, το πάθος του για ζωή, τα όνειρά του και οι στόχοι του. Για πάμε να μας πεις τη δικιά σου ιστορία, που στα δικά μου τα μάτια μοιάζει τουλάχιστον σενάριο ταινίας. Τι τίτλο θα έβαζες στην ταινία σου? Τι τίτλο θα έβαζες στην ταινία μου? Όλα λάθος. Τι εννοείς όλα λάθος? Όλα λάθος, γιατί όλο αυτό για μένα ξεκίνησε σε μια ηλικία που κανένα παιδί δεν είναι προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο. Στα 8 ξεκίνησε με έναν τρόπο κάπως ανορθόδοξο, δηλαδή ούτε πόνι ούτε διάφορα που θα μπορούσαν, κατευθείαν ανακόπη καρδιάς. Και επειδή ήταν μεγάλη η μάχη, όχι η μάχη, δεν μου αρέσει η έννοια μάχη, ήταν περίεργη έρευνα που έπρεπε να γίνει πάνω στο κομμάτι της υγείας μου. Παιδευτήκαμε πάρα πολύ. Παιδευτήκαμε αρκετά στο να βρούμε τη διάγνωση. Κώστα, θέλω να μου πεις εκείνη η στιγμή της ζωής σου που ξεκίνησε ένα άλλο μονοπάτι, πόσο σε καθόρισε και με ποιους τρόπους καθόρισε τη ζωή σου ή την επηρέασε? Σε όλους. Και με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τομείς. Γιατί μετά ξέχασα πως είναι να ζω σαν τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας μου. Δηλαδή, δεν ζούσα, δεν μπορούσα να παίξω, δεν μπορούσα να τρέξω. Όταν αυτό ξεκινάει στα 8 και φτάνω τώρα να είμαι 25 κοντά, δεν θυμάμαι πώς είναι να ζω χωρίς αυτό, χωρίς τον καρκίνο. Δηλαδή, έτσι έμαθα. Αυτή είναι η ροή μου. Δηλαδή, πόσο ένα παιδί θα πάει για τον καφέ του, εγώ θα πω για τη θεραπεία μου. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει? Η ζωή του Κώστα είχε και έχει ακόμα τη μυρωδιά από τους θαλάμους νοσηλείας. Αλλά έχει και χρώμα και φως και πολλά όνειρα. Το αλλά που φέρνει στη ζωή του ο καρκίνος δεν του στερεί τη δύναμη να ονειρευτεί και να κυνηγήσει τα όνειρά του. Και όπως μου λέει χαρακτηριστικά, με φροντίζω για να μπορώ να κάνω όνειρα. Στην αρχή τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και είχα αυτό το ερώτημα που έχει πάρα πολλοί κόσμος όταν νοσεί από καρκίνο: γιατί σε μένα? Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό σε μένα, ας πούμε, και να μην μπορώ να ζω όπως θέλω? Μεγαλώνοντας, αυτό το ερώτημα κάπως καταλάγιασε. Ποτέ δεν έχανα το στόχο μου, τους λόγους που ήμουν εκεί, τους λόγους που έπρεπε να παλέψω, τους λόγους που έπρεπε να αντιμετωπίσω όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά πάντα θα το έκανα με γέλιο, θα βρίσκα πάντα το τι είναι το αστείο που ζω αυτή τη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο επίσης το ότι ήμουν σε ξένες χώρες, πάντα. Έπρεπε να πεις ένα κώδικα επικοινωνίας. Ένα κώδικα επικοινωνίας, δεν είχα τους φίλους μου να μπορούμε να μιλάμε όποτε θέλουμε. Δεν μπορούσε η μητέρα μου να είναι πολύ συχνά μέσα στο θάλαμο. Οπότε η μεγαλύτερη μου συναναστροφή μετά τα χειρουργία ή τις βαριές θεραπείες ήταν νοσηλευτές ξένοι που μιλούσαν μόνο αγγλικά. Στην ηλικία των 10, και ενώ είχε ήδη περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σε θαλάμους νοσοκομείων, πολλή ώρα χειρουργία και θεραπείες, η γιατρός του πρότεινε να συναντήσει έναν ψυχολόγο. Ο Κώστας τότε απάντησε: «Ο μεγαλύτερος ψυχολόγος μου είμαι εγώ». Και αυτά στα 10 του. Πρόπερση μετά την πρώτη καραντίνα, κατάλαβα το ότι είναι πάρα πολλά. Γιατί είχαν συμβεί πάρα πολλά τότε στη ζωή μου, πέρα από την υγεία μου. Να. Και συνειδητοποίησα το ότι δεν είμαι παντοδύναμος και ούτε χρειάζεται να το παίξω παντοδύναμος. Ούτε είναι κάτι Μετά την πρώτη καραντίνα, όπως όλοι, έβαλα τη ζωή μου σε νέα πλαίσια. Και ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Welcome. Χάρηκα που σας γνώρισα. Και από εκεί και πέρα κατάλαβα το τι είχα χάσει
όλα αυτά τα χρόνια που δεν έκανα ψυχοθεραπεία. Και μου έκανε καλό σε πάρα πολλά, και στην άποψη το πώς βλέπω τον καρκίνο και στην άποψη το πώς, το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, το πώς με βλέπω σε 10 χρόνια από τώρα. Δηλαδή, αν δεν ήταν η ψυχοθεραπεία, μπορεί να μην είχα ανακαλύψει καν το ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική. Εσύ σπούδασες, πέρασες ιατρική, ήσουν στο Ηράκλειο, στην ιατρική σχολή εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ναι. Θα το ρωτήσω, γιατί ιατρική, Κώστα μου? Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Εγώ από τα 8 μου θυμάμαι άσπρες ποδιές. Και πιο πριν θυμάμαι τη μητέρα μου να με παίρνει στη δουλειά της. Από τα 8 και μετά δεν είχα άλλη συναναστροφή πέρα από τους συμμαθητές μου, την οικογένειά μου και τους γιατρούς μου. Μάλιστα. Ήτανε κάπως μονόδρομος και το ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με κάποιο στόχο, ας πούμε, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε, ναι, ότι ήθελα να βρω τη θεραπεία του καρκίνου? Στην αρχή, ναι. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, ναι, είχα τέτοιες βλέψεις στη ζωή μου. Μετά κατάλαβα ότι δύο πράγματα δεν μπορεί να γίνουν ποτέ, βασιλιάς και να βρω τη θεραπεία του καρκίνου. Οπότε πήγαμε στο άλλο επίπεδο, το ότι θέλω να βοηθήσω τα παιδιά. Οπότε η μεγάλη μου κάψα ακόμα είναι η παιδοψυχιατρική. Και από την ιατρική στην υποκριτική. Τίτλος. Ναι. Τι, μου είπες ότι η ψυχοθεραπεία σε βοήθησε λίγο να βρεις κομμάτια δικά σου και μέσα σε όλα αυτά να ανακαλύψεις ότι θέλεις να ασχοληθείς και με το κομμάτι της υποκριτικής. Ναι. Για πες τα αυτά όλα τώρα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτές οι ανατροπές είναι οι ωραίες. Το είχα στο μυαλό μου από το γυμνάσιο. Το έλεγα στους φίλους μου, μου το λέγανε οι φίλοι μου. Εγώ κάπως το άφηνα, γιατί υπάρχει και αυτό το στερεοτυπικό, το ότι καλλιτέχνης υποψήφιος άνεργος και όλο αυτό το τεράστιο που συμβαίνει συνέχεια στο χώρο της υποκριτικής. Ωστόσο, επειδή όταν κάτι καίει μέσα σου, όσο και να το βάλεις κάτω από το χαλί, δεν πρόκειται ποτέ να μείνει κάτω από το χαλί. Στην πρώτη καραντίνα. Η Αγία πρώτη καραντίνα. Αυτή η καραντίνα έκλεισε σπίτι. Έσασε κόσμο, Κώστα μου, να ξέρεις. Ήταν άνοιξε, δεν ξέρω. Άρχισα να το σκέφτομαι πιο πολύ. Μέσα στην ψυχοθεραπεία κατάλαβα το ότι ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πραγματικά. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει για μένα. Και ας μην τα κατάφερνα ή ας μην τα καταφέρω, αν δεν το κάνω, θα με τρώει για όλη τη ζωή. Καμιά φορά εκεί που θα κάτσεις χαλαρός, ήρεμος και θα σκεφτείς όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου, πώς θα σκέφτεις, μέσα σου, πώς θα περιγράφεις, τι γεύση σου αφήνουνε? Εξαρτάται τη στιγμή. Δηλαδή, όταν είμαι σε μία ρουτίνα και είμαι μια χαρά, δεν θα το σκεφτώ κιόλας. Αν το σκεφτώ, θα είναι σε στιγμές πολύ άγχους, που εκεί κολλάει αυτό που λέγαμε πριν, το ότι έχω περάσει ό,τι έχω περάσει, δεν αφήνει πίσω του το ότι έχω μια ζωή κανονική, μια ρουτίνα, άγχη πάρα πολλά για το αύριο, το ότι έχω 15 υποχρεώσεις και πρέπει να τις κάνω. Εκείνη τη στιγμή μπορεί για 4 δευτερόλεπτα να παγώσει ο χρόνος. Λοιπόν, άκουσέ με, θυμίσου που ήσουν και που είσαι. Σου δίνει δύναμη αυτό? Πολύ. Γενικά τι σε ενεργοποιεί? Η στόχη μου. Το που θέλω να φτάσω. Το ότι έχω κάνει τέτοια πορεία, ότι είχα τόση ανηφόρα, που η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οπότε συνεχίζω απλά σιγά σιγά να την ανεβαίνω. Το που όλοι μας ανεβαίνουμε ανηφόρες, δηλαδή καλός ή κακός, κανενός η ζωή δεν είναι εύκολη. Απλά είμαστε οι άτυχοι που η ανηφόρα μας ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Να. Αλλά είναι τόση η στόχη και η κάψα μου να κάνω πράγματα στη ζωή μου, ξέροντας το ότι είμαι εδώ μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, είναι ο λόγος που λέω πάμε, το έχεις. Τι στόχους έχεις, αν μπορείς να τους μοιραστείς μαζί μας?
Η στόχη μου είναι ένας και βασικός. Σε 10 χρόνια από τώρα, που θα είμαι 35, να πω το ότι μπράβο. Κάνεις τη ζωή που θες, είσαι ο άνθρωπος που θες, είσαι έτοιμος, είσαι καλός στην κοινωνία, είσαι χρήσιμος στην κοινωνία. Να ξυπνάω και να λέω μπράβο μου και να πηγαίνω στη δουλειά μου με χαμόγελο. Αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Όταν ρώτησα τον Κώστα τι θα ήθελε να πει στους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν καρκίνο, μου είπε πολύ ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να μιλήσει στους συνανθρώπους μας που δεν έχουν καρκίνο, που φοβούνται να τον μπουν με το όνομά του, που κοιτούν με ίκτο τους ασθενείς, που αποστρέφουν το βλέμμα τους στη θέα ενός ανθρώπου χωρίς μαλλιά. Σε όλη την κοινωνία που έχει δαιμονοποιήσει την ασθένεια, με αποτέλεσμα όταν μας τυπά την πόρτα να παραλύουμε από τον φόβο. Ο καρκίνος παραμένει ταμπού. Τι εννοείς, φοβόμαστε να το πούμε, να το συζητήσουμε, να το εντοπίσουμε, να μας το επιβεβαιώσει ο γιατρός, τι από όλα αυτά. Φοβόμαστε αρχικά τη λέξη. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις έναν καρκινοπαθή σαν μελοθάνατο. Όλο ξεκινάει από την κοινωνία. Δεν δεχόμαστε σαν ασθενείς την αρρώστια. Ναι. Αργούμε τις θεραπείες, αργούμε τη διάγνωση, αργούμε να το κοιτάξουμε στα μάτια. Γιατί είναι καρκίνος. Γιατί φοβόμαστε αυτό που είπες και μόνο στο άκουσμα της λέξης έχουμε βάλει τα φόπλακα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι καν έτοιμοι να ακούσουν κάποια πράγματα που έχει να κάνει την ασθένειά τους. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να τους ρίξω ευθύνες, γιατί είναι η κοινωνία. Δεν φταίνει οι ίδιοι που δεν μπορούν να δουν στον εαυτό τους τον καθρέφτη χωρίς μαλλιά ή να. Με περούκα ή πάρα πολύ αδύνατους. Δεν φταίνει αυτή, φταίει η κοινωνία που όταν βγαίνει ένας άνθρωπος και φαίνεται το ότι είναι ταλαιπωρημένος από τις χημειοθεραπείες, τον δείχνουν. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος από καρκίνο, αυτό που θα υποθεί είναι ότι έχασε τη μάχη. Πώς μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, το ότι ένας άνθρωπος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο όταν έζησε με αυτόν, όταν ονειρεύτηκε με αυτόν, όταν δεν γονάτισε. Ήτανε απίκο και στις υποχρεώσεις του σαν άνθρωπος, αλλά και σαν ασθενής. Πώς μπορείς να πεις ότι ένας άνθρωπος δεν είναι αρκετά δυνατός και τον έριξε ο καρκίνος? Μα δεν είναι αυτό. Έχεις φοβηθεί, έχεις κλάψει, έχεις πει ότι δεν το αντέχω, ρε παιδί μου, άλλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το σηκώσω εγώ αυτό το πράγμα, αυτό το σταυρό. Εννοείται. Ευχαριστώ που το λες, γιατί είχα... νόμιζα ότι έβλεπα την πέφτα του Σούπερμαν από πίσω λίγο να ανεμίζει. Όχι. Εννοείται. Και έχω φτάσει σε ακραία σημεία. Πώς θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σ' άκουσα και πριν να μου το λες αυτό, ότι ήμουν στα νοσοκομεία, στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Αμερική και έκανα την προσπάθειά μου. Εγώ που είμαι απ' έξω από το χορό, αντιλαμβάνομαι και σκέφτομαι ότι, okay, την προσπάθεια πρέπει να την κάνουν οι γιατροί που έχουν τις γνώσεις, έχουν την εμπειρία, έχουν τα εργαλεία. Ο ασθενής σε τι βαθμό κάνει αυτή την προσπάθεια? Πόσο πρέπει να συμμετέχει και με ποιους τρόπους δηλαδή συμμετέχει ένας ασθενής στη διαδικασία αυτή? Βλέποντας το και από την πλευρά του ασθενή και από την πλευρά του γιατρού, είναι πολύ συνεργατικό όλο αυτό. Δηλαδή, ο γιατρός πρέπει να έχει τις γνώσεις του, αλλά όχι μόνο τις γνώσεις του. Πρέπει η ψυχολογία του γιατρού, για μένα τουλάχιστον, να δίνει πάτημα στον ασθενή. Και ο ασθενής να είναι απόλυτα συνεργάσιμος. Μία θεραπεία δεν θα είναι ποτέ πετυχημένη αν ο ασθενής δεν συνεργάζεται. Και αν δεν υπομένει τον πόνο. Γιατί καλά τα λέμε, αλλά είναι επίπονη διαδικασία όλο αυτό. Είναι πολύ επίπονη διαδικασία. Πώς διαχειρίζεται ένας άνθρωπος τον πόνο του? Πώς έπαιρνες κουράγιο, από τι? Εγώ προσωπικά τη μουσική. Δηλαδή? Και το εννοώ. Ότι...
και σε δύσκολες εξετάσεις όπως μαγνητική που μπαίνει σε αυτό το υπέροχο κουβούκλιο και βαράνε πολύ δυνατή ήχη, εγώ τους ήχους έκανα μουσική. Καθ' όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας ξεχνούσα ότι μιλούσαμε με τον Κώστα με αφορμή την υγεία του, με αφορμή τον καρκίνο. Ο ίδιος με έκανε να το ξεχνώ, γιατί και ο ίδιος, χωρίς να αγνοεί την αρρώστια, συνεχίζει να είναι εδώ, να κάνει όνειρα και να συνεχίζει με καλές και κακές μέρες. Εστιάζει στα καλά που έχει, τους φίλους, τη σχολή του, τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, την οικογένειά του. Και όπως μου είπε, όλοι οι άνθρωποι είναι τυχεροί σε κάποια κομμάτια της ζωής τους. Ακόμη και αν σε άλλα η ζωή ήταν φιδωλή, όλοι και κάποιο καλό έχουν. Να το κρατήσουμε αυτό λοιπόν για κλείσιμο. Να κοιτάμε τα καλά, μεγάλα ή μικρά. Τα καλά που έχουμε. Να μην αποστρέφουμε το βλέμμα στα δύσκολα, αλλά να αναγνωρίζουμε όσα καλά, τυχερά, όμορφα μας φέρνει η ζωή. Κώστα, σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα.